Επίποδος βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η πολιτική προστασία, καθώς οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες αποτελούν των υπαριθμών ένα κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο, η πυροσβεστική παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής. Επίσης, άγρυπνοι φρουροί σε περιαστικά δάση όπως είναι η Γορίτσα, το δάσο της Κουκουράβας, το Κουρί στον Αλμπυρό, παραμένουν εργαζόμενοι σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και των Καλλικρατικών Δήμων, αλλά και οι εθελοντές. Ακόμα μία μέρα και σήμερα, συνεχόμενη τρίτη-τέταρτη μέρα, ο νομός Μαγνησίας σε μεγάλη επικινδυνότητα για δασικές πυρκαγιές, η ζέστη αφόρητη, πολύ μεγάλη. Εμείς σαν εθελοντική ομάδα ηλιάς και δικοδυνάμεων και τις υπόλοιπες μέρες και σήμερα και τις επόμενες συλλογικά πώς θα πάει. Είμαστε σε επιφυλακή, βρισκόμαστε στα περίπτερα που μας έχουν δώσει να κάνουμε η περιοριστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία. Ο τομέας ευθύνης μας εμάς είναι το δάσος Ανομαλιάς πάνω από τον Άγιο Νούφριο στην Κουκουράβα. Εκεί σχεδόν όλη τη μέρα βρίσκονται τα εθελοντές και εθελοντριές μας με το ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα. Ενώ το άλλο πυροσβεστικό όχημα κάτω στο χώρο μας, σε επιφυλακή όπου χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια σοβαρά συμβάντα. Βέβαια, θα ήταν καλό ακόμα και σε μικρά συμβάντα να μπορούσαν να επέμβουν. Δυστυχώς με την καινούργια νομοθεσία θα πρέπει να μας καλέσει η πολιτική προστασία μέσω της πυροσβεστικής και γίνεται μια πιο χρονοβόρα διαδικασία για να μας βάλουν στο παιχνίδι που λέμε. Τις προηγούμενες χρονιές πηγαίναμε πιο εύκολα στις φωτιές και για μας αυτό, ακόμα και για τις μικρές φωτιές, ήταν μια εκπαίδευση. Το να βρεθούν τα πυροσβεστικά μας οχήματα με εθελοντές και εθελόντριες σε ένα μικρότερο συμβάν και να βοηθήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία όσο μπορούσαν και όσο χρειαζόταν, ήταν μια συνεχή εκπαίδευση. Δυστυχώς τώρα μας έχουν σε μια γενική απραγία, μόνο για να κάνουμε περίπολα και παρατήρηση, με την προοπτική ότι αν γίνει κάτι μεγάλο, τότε θα μας χρειαστούν. Όσον αφορά βέβαια τον καύσωνα κλπ., καλό είναι όλοι να προσέχουμε. Δυστυχώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ μεγάλες, η υγρασία είναι πάρα πολύ. Να μην βγαίνουμε ειδικά τις μεσημεριανές ώρες έξω, να βρισκόμαστε σε χώρους που να είναι δροσεροί, να υπάρχει προστασία, πάρα πολλά υγρά, πάρα πολλά φρούτα κλπ. Που μπορούν να μας δώσουν κάποιες δυνάμεις και να καλύψουν τις ανάγκες μας σε υδατάνθρακες και σε υγρά. Και όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε έξω στο μυαλό χωρίς προστασία και χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Υπενθυμίζεται ότι στο κίτρινο, δηλαδή σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, είναι στο σχετικό χάρτη πρόβλεψης και σήμερα 5η 18 Ιουλίου η Μαγνησία αλλά και όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού.